Κύριε Κατσότη. Κύριε Κοταρίδη, ακούμε τώρα τα δύο κόμματα που θέλουν είναι η κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές να ερίζουν γύρω από το ποιος φταίει περισσότερο για αυτή την κατάσταση που βιώνει ο λαός μας. Ο λαός μας ζει όντως αυτό που είχατε προηγουμένως, την ενεργειακή φτώχεια, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και όλα αυτά που γράφεται εκεί ότι είναι σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες, λέτε πληθωρισμός, επιτόκια, ακρίβεια, ενεργειακό. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη. Σε αυτή που αν θέλετε ομνίουν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Οι δυνάμεις δηλαδή των επιχειρηματικών ομίλων. Μένουν απ' έξω η ζωή, τα προβλήματα, τα βάσανα του ίδιου του λαού μας. Σήμερα ζει μία κόλαση εξαιτίας ακριβώς αυτής της πολιτικής που ακολουθείτε και σήμερα και χθες. Όλα τα μέτρα των μνημονίων είναι εδώ. Κανείς δεν κατάργησε τίποτε. Οι μισθοί είναι στα τάρταρα. Οι εργασιακές σχέσεις το ίδιο. Εδώ τα σπίτια τα παίρνουν οι τράπεζες. Λέγανε ότι θα τα πάρουν οι κομμουνιστές. Παλιότερα αυτό λέγανε. Σήμερα λοιπόν διώχνουν τον κόσμο το σπίτι τους. Κάνουν εξώσεις, πληστηριασμούς. Κάθε μέρα 40.000 πληστηριασμοί είναι μπροστά μας. Οι ευθύνες είναι εδώ και της κυβέρνησης αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ? Έδωσε τα δάνεια στα ξένα φανς. Ποινικοποίησε τον αγώνα, την αλληλεγγύη του ίδιου του λαού μας απέναντι σε αυτούς που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους και όλα αυτά τα μέτρα που πήρε όλο το προηγούμενο διάστημα στα πλαίσια αυτού του τρίτου μνημονίου για να μπορέσουν να δικαιωθούν ή να πάρουν τα χρήματά τους πίσω οι τράπεζες. Προέκυψε και ένας πόλεμος, έτσι, που ήρθε να συμπληρωθεί στο σκηνικό των μνημονίων. Ο πόλεμος που προέκυψε πάλι από τις ίδιες. Από τον ανταγωνισμό των υπηρεαλιστικών κρατών, από τη μία η Ρωσία και από την άλλη η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και ρίζουν, κάνουν πόλεμο στο έδαφος της Ουκρανίας για να μπορέσουν να αρπάξουν πηγές πλούτου και γεωστρατηγικά βέβαια να βάλουν πόδι στην περιοχή. Ο λαός της Ουκρανίας αλλά και εμείς και οι υπόλοιποι λαοί πληρώνουμε τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για αυτές τις κυρώσεις συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Κυρώσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα εδώ να ακριβαίνει το φυσικό αέριο, να ακριβαίνει το πετρέλαιο, να ακριβαίνει συνολικά η ενέργεια για το λαό μας και να έχουμε την ενεργειακή φτώχεια. Λοιπόν. Το ΚΚΕ έχει προτείνει, προχθές ακόμα έκανε τροπολογίες στη Βουλή για την ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών, για να μην παίρνουν το σπίτι, την πρώτη κατοικία του λαού μας. Και όμως και η κυβέρνηση την απέρριψε, αλλά και οι υπόλοιποι σιώπησαν. Έκανε πρόταση, τροπολογία για τη 13η και 14η σύνταξη. Σιώπησαν όλοι. Την απέρριψε βέβαια η κυβέρνηση. Και αντί αυτού έδωσε 250 ευρώ και λέει αυτά είναι, τίποτε άλλο. Ο λαός λοιπόν δεν μπορεί να συμβιβαστεί με αυτή την κατάσταση και χρειάζεται να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων όπως τον καλεί το ΚΚΕ με συμμετοχή στους καθημερινούς αγώνες. Ήσασταν και πρώτοι στον Περισσό που είχατε καταγγείλει ότι σας παρακολουθούσαν. Δεν βγάλατε άκρη ποτέ, έτσι? Ναι, υπάρχει ένα πολυπλόκαμο αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο που οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσεις, κανονισμοί, νόμοι εδώ που πέρασαν από όλες τις κυβερνήσεις που έχουν δημιουργήσει αυτό το βρώμικο, να το πούμε έτσι, θεσμικό πλαίσιο, όπου ουδείς εξαιρείται. Και βέβαια τώρα αυτή την περίοδο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών βγήκαν πολλά στην επιφάνεια. Υπάρχουν από πίσω, αν θέλετε, όλη αυτή η ουρά που ξέρει ο κόσμος, που βλέπει ποιος λέει τι και γιατί το λέει και πότε το λέει και τι επιδιώκει. Ωστόσο όμως όλα τα κόμματα συμφωνούν ότι όλα θα είναι στο σκοτάδι. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος, γιατί πρότεινε το ΚΚΕ συγκεκριμένα πρόσωπα να έρθουν για να καταθέσουν στη Βουλή για τις υποκλοπές στα γραφεία της Σχετικής Επιτροπής του ΚΚΕ, του κόμματος, ολόκληρου του κόμματος, και αρνήθηκαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία βέβαια να καλέσουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους που πρότεινε το ΚΚΕ. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι δεν θέλουν να αποκαλυφθεί ποιος και γιατί παρακολουθήσουν το ΚΚΕ και βέβαια και τα υπόλοιπα που έχουν βγει στην επιφάνεια, και είναι ένα βρώμικο, όπως είπαμε, πλαίσιο που απέναντί του έχει δυστυχώς
τον εχθρό λαό. Αυτός είναι ο στόχος όλης αυτής της προσπάθειας. Λοιπόν. Και όσον αφορά τα υπόλοιπα, κύριε Κοταρίδη, μη σχολείτε. Ελάτε γρήγορα. Τελειώνω, ναι. Όσο θα πλησιάζει ο καιρός προς τις εκλογές, αυτός ο δικοματικός καυγάς που και εδώ παρακολουθήσαμε τώρα, το ποιος φταίει περισσότερο για το ότι χάνει ο κόσμος στα σπίτια του, το ότι πεινάει, το ότι δεν μπορεί, έχει ενεργειακή φτώχεια, θα κλιμακώνεται. Ωστόσο όμως ο κόσμος δεν θα πρέπει να κάνει σύγκριση μεταξύ των δυναστών του. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα, έχει πείρα και από τους μεν και από τους δε. Πώς λοιπόν και η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν προχωρήσει πάνω σε ένα σχέδιο για να μπορέσουν να αναπτυχθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη στη χώρα μας. Με επιχειρηματικότητα, η ανταγωνιστικότητα, η κερδοφορία και αυτά περνάνε πάνω από τη ζωή του ίδιου του λαού μας. Με μείωση των μισθών, των συντάξεων, με αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, με όλα αυτά που βιώνει σήμερα ο λαός μας, που έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν ένα δρόμο έχει να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Ωραία. Σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Στήριξη του ΚΚΕ παντού.